Τηλεόραση όπως ο Πλάκης. Ξέρετε, αυτός που λέει τις ειδήσεις για τους κοφάλαρους.
πιτουλέο, προλαμβάνεσαι. Παίρνω στην τηλεόραση, λέω τις ειδήσεις, αλλά σύντομα με πετάξαν έξω γιατί δεν ήξερα να παίρνω τις συνεντεύξεις. Παρακαλώ να πάρουν μια συνέντευξη από την χαριτωμένη Γελιούλα εδώ πέρα. Καλησπέρα, Γελιούλα. Είμαστε από την Αυστρία. Μήπως ξέρετε γιατί αναστήθηκε ο Χριστός, ξέρετε. Δεν ξέρετε. Γιατί ήταν ασφαλισμένος στην Ιντεραμέρα. Πρέπει Αντρέα, πώς θα καταφέρεις του λόγου. Λέει, το στήξε βρακό σου κάτω σόβρακα.
ξεφραγκώνε το Μητσοτάκη. Ωρε κουντά, τη δικιά μου σου βάλαμε. Αλλά σου πούμε και ένα τραγουδάκι για Γιούλα, να μην είμαστε έξω από τα πράγματα. Μαέστρο, κούρτισε το όργανο. Ο Μητσοτάκης έγραψε για τους εργάτες νόμους και εκείνοι του εφώναζαν, μας έπιασε στους κόλους. Εκείνοι του εφώναζαν, μας έπιασε στους κόλους. Ο Μητσοτάκης έγραψε για τους εργάτες νόμους. Καταλούγω, καλούγω, καλούγω, καπάτου. Ντουμπου, ντουμπουζα, ντουμπουζίτσου, άρε Μητσοτάκη κρίτσου. Ντουμπου, ντουμπουζα, ντουμπουζίτσου, κι την έπηκε εφαλή. Του και τα μου παίρνουν τα λεφτά μ' αυτού. Του και τα μου παίρνουν τα λεφτά μ' αυτού. Ο Μητσοτάκης έφερε πολλές νέες ιδέες, μα τελικά αποδείχθηκε πως ήταν ορχιδέες. Μα τελικά αποδείχθηκε πως ήταν ορχιδέες. Ο Μητσοτάκης έφερε πολλές νέες ιδέες. Καλούκα, 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 καπάκου. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ. Συγγνώμη κυρίε μου και κύριοι, μήπως ενδιαφέρεστε για τα, μήπως ενδιαφέρεστε για τα μενούμενα, μήπως ενδιαφέρεστε για τα μενούμενα. Μεγάλη πόρτα θα διαβείτε, χαρά μεγάλη αν θα δείτε, στον δρόμο αν συναντήσετε, μανούλη και τραπέρατο, η σύζυγος με το κουμπάνο, αν σας χωράει κέρατο, αν βγείτε απ' τα διέξοδο, αν πέσετε σε λούμπα, μη χάσετε την ευκαιρία. Απόψε με κοντά σας, το μεγαλύτερο μεν του, η μεγαλύτερη καπετζού όλων των εποχών, η διάσημη Μάρκα Λούμπα, άλλος τη μοίρα του, άλλος το ρεζικό του, άλλος, άλλος. Κορτσάκι μου, τι σου συμβαίνει. Ο πρώτος Μάρκας ο Καραμαλής. Καραμαλή δεν το πρώτο σου άντρα. Ναι, Καραμαλής, πάντως ηλικίας σου και ο πρώτος μαμά. Στο άντρος της ηλικίας του είπες, ναι. Πόσο είναι. Όπου να είναι πριν αιώνα. Κατάλαβα, λυκόπουλο δηλαδή. Έκανε μία οδόντι. Όχι, έκανε μία μαστέλα. Και τι έπαθε. Πήγες να φορτσέλεις, γιατί είναι κατηγορεί ο τωρινός άντρας ο Κωστής. Ο Κωστήρας ο τωρινός θα πετρεμένει. Κωστή λέει το τωρινό σου άντρα. Ναι, Κωστής ο Τάκης ο φίλος. Λεβέρου στις αποχές, αυτά τα μια τσίπη. Αν θα θες κι εσύ που τον κατηγορεί που ανατεμάσαι, πας και παρακουνιέσαι. Ε, τι να κάνω, πρώτα δεξιά και επισκεπάνω. Πού θα πάνε το πουνάρι. Μια στιγμή να σου πω τη μοίρα σου, αλλά ξέχασα τη σφαίρα. Κανείς παλαπρός είναι, μια στιγμή να κατεβώ. Έχει λιγάκι παλάκι, κάνε σου. Εντάξει, λοιπόν, ωραία. Άντρα κατάντρα, άντρα κατάντρα. Κουμ, 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 Ελλάδα, αξιόλα. Αν εδώ βλέπω, είχες κι άλλους άντρες. Μα δεν μου λες, νου, νου, πόσους άλλους έκαμες. Αμέτσι, πες μου. Γιατί εδώ βλέπω έναν άντρα σου, τον λέγανε Γεώργιο Ράλι. Α, ναι, έτσι που σκέφτει ο Ρούλιος. Κι αντί Ράλις, έλεγε Ράλις. Και ξέρεις τι είχε κάποτε στη Βουλή μπροστά στους βουλευτές. Τι. Τι βουλευτές, όπως σας υπογράμμισα. Και εγώ να σας υπογραμμίσω. Να μην είναι με καλό τα κοπτήσω. Να στιγμή, παιδί μου, βάστα να δω ποιο κάνε. Άντρα κατάμπρα, πω, Χριστός και Απόστολος τη βλέπω. Αφήστε μου, τότε και εγώ πώς θα την επενδύσετε το καθαρατρίδι. Βλέπω, βλέπω, μαύρη μαυρίλα να έρχεται, πιο μαύρη κι απ' τα ράσα του Άγιου Πρεβέζης. Καλέ, πού τον θυμηθείς αυτό. Εγώ πια κορτσάκι μου, για πίδημα μου μίλησες, τον Άγιο θυμήθηκα. Βλέπω να σε περνάνε από 40 κύματα οι τόσοι σου μνηστήρες. Βλέπω πιο πολύ με τα τσακώματά τους να γίνονται αποδήμαχοι κλητήρες. Βλέπω οι έδρες που έχεις στη Βουλή να
να πονέμουν σύρρες και με το μυαλό του κουβαλάς ξεβράκω την αμέλης. Μέξω τον κολαράκο και μόνη σου να τραγουδάς τρικά πουλάκια κάνονται και πίνουνε τα πάτω. Και τι να κάνω εγώ, η καψερή, είστε να μου τα γυμνά και τα εμένη. Να παραθώ νουβούσι φοριασμένη. Τι είναι αυτό? Ποντικοφάρμακο. Να πεις κι εσύ και να δώσεις την κάτι και του άντρα σου του Μητσοτάκη. Του χρειάζεται ξακραμπαλώτη και λεκαλείρος. Πάνω στη μοίρα του. Αχ, γιαγιούλα, να σου πω τη μοίρα σου. Κάψε με κατεμό. Τι σου πω τη μοίρα σου. Άντρα σου. Και να σου πω τη χαμέρα. Άντρα με άντρα. Κόμε με σ' άντρα σου. Σάκωσε από το περίπτωρο και ένα σακουλάκι του καφέ, γιατί θα το κρατήσει.
κοπαδεύει τρελή να σου πω και να με βάλεις και εμένα να με στείλεις στα δικαστήρια και να πεθάνω εκεί μέσα από εγκεφαλικό όπως έστειλες και τον άλλο που οι μούροι που είναι σαν τους κύριους. Πώς το λέγανε μωρέ. Σόγιοργα, Σόγιοργα. Σόγιοργα. Αμπουτσόγιοργα. Να σου πω πώς θα τα ξαναπάρουνε. Α, η κυρία όπως ανοίγει το στόμα της να ακούσει τα ξαναπάρουνε δεν τις ακούνε. Είσαι μια φασοχαζού. Λοιπόν, θα ξαναπάρουνε τις εκλογές. Άμα ο Ανδρέας ανοίξει το σιρτάρι του και κάνει το σκοροπακωμένο συμβόλαιο που υπόγραφε με το λαό των 81. Γιατί τη σημερινή δεν είναι κατάσταση με το Μητσοτάκι. Όπως πάει το ψωμί θα πάει και κακώσες και οι άνθρωποι θα ψωφούνε στους δρόμους. Λες και θα είναι βιοπία. Κι άλλο πράγμα δεν θα ακούς στους δρόμους παρά Νίου, Νίου, μα τι σημαίνει αυτά που λέει. Δεν τα λέω εγώ, τα σκαναφόρα θα τα λένε που θα μεταφέρουν τους ψωφισμένους. Νίου, Νίου, Νίου. Μας είδεκνε, λες να έχει κανείς όρεξη από την πείνα και γιατί το πράγμα αποκλείεται. Μοναδικός γιαουργωμένος από την αριστερά
ο Λεωνίδας Κύρκος. Έσκασε στην πλάκα του ένα απομονωμένο γιαούρτι φάγε με γεύση κράου. Ο κύριος Κωστής Στεφανόπουλος, ή όπως είναι γνωστός στο λαό, Κωστής ως απλό κουδουνό κολός ρίχνας, παρατήθηκε από την πολιτική γιατί όπως είπε, ένα κατσίκι είχα και αυτό μου το έπρεξε. Ο κύριος Χαρίλαος Θωράκης θα μεταβεί αύριο στη Μόσχα και να του παραδώσει ο Μιχαήλ Γκορμπατσόφ καινούργιο σφυρί και δραπά. Τα καινούργια που είχε σπούριασαν τα παλιά από τους πολλούς αγώνες που έκανε. Και τώρα λίγα λόγια για τον καιρό. Ο καιρός αύριο για Γιούλα θα είναι ίδιος με το σημερινό. Δηλαδή κακός ψυχρός και ανάποδο. Και αν τύχει ο παλαιοκρασάς και πάρει μια πέτρα, θα μας θυμίσουμε την ώρα και τη στιγμή που η μάνα μας γκάστρωνε με τον πατέρα, ο πατέρα μας γκάστρωνε τη μάνα μας και μας γέννησε. Καληνύχτα και να κλάνετε όλη νύχτα. Από τώρα και στο εξής θα πληρώνουν
pro tuta cacarossi ma paritis. Αν δεν τα κακαρώσει, θα μου επιστρέφονται τα χρήματα με μία κράτηση 36% που είναι ο φούπου. Α, και με την εξομολόγηση τι έγινε αυτή. Με την εξομολόγηση και εδώ τα πράγματα άλλαξαν ριζικά. Προχτές ήρθε να εξομολογηθεί ο Λεωνίδας Κύρκος. Γιατί? Αυνανίζεται πολύ. Αυνανίζεται. Αυνανίζεται, γι' αυτό και κουφίζει λίγο. Διότι ως γνωστόν αδελφή Παρθενία, ο αυνανισμός μετά τα 22 που φέρει. Γιατί μου τα έλεγες. Αποδικό. Αδελφή Παρθενία. Παρθένιος εγώ. Παρθενία εσύ. Μείνουμε τις Παρθενίες μας. Παρθενία, Παρθενία. Παρθενία, Παρθενία, Παρθενία. Αλλά τα Παρθένη με κολλάζουν. Τι τιμωρία το έβαλες στην Κύρκο. Η τιμωρία να μην φορά για ένα μήνα σόβρακο, ώστε να του μαγκώνεται στο φερμοάρ και να φωνά. Διότι αδελφή Παρθενία, σε κάθε κυβέρνηση κάποιος βρίσκεται που κάτι μας βάζει. Έτσι και παλαιότερα μας έβαλαν το φουπουά. Τι σημαίνει αυτό το φιπία? Φιπία. Φάτη πολύ απαλά. Αδελφέ Παρθένια, τι λες, να σταλήσεις και με τις άλλες πειρανώσεις τώρα που σε έχω δίπλα μου και πείσεις ησυχάζει. Η φύση μπορεί να ησυχάζει, αδελφή Παρθενία, αλλά η υπόφυση αγρυπνά. Με συνεχές ωράριο. Αφού το λέτε το Ευαγγέλιο, αδελφή Παρθενία. Ο ταπεινό με αυτήν υψωφίσετε. Όπου βρείτε διψασμένη αυλή, από ό,τι στιγμή την αφήσετε. Παρθενία, Παρθενία, στοχεύω να προσευχηθώ στο ίδιο, όπως ο Άγιος Ιωάννης ο νηστευτής, με μέλι και ακρίδας. Το μέλι, το μέλι αδελφή Παρθενία υπάρχει στο μοναστήρι σας, το μοναστήρι των σκυψογονατιστριών. Τι λες, αδελφή Παρθενία, ψάλλομαι μαζί το μέγα πολιτήριο και στο τέλος να πει και το μανίκιο. Δεν μας μένουμε στο ύπετρο να ανάψουμε λαμπάδα. Καλή μη πρασινάδα. Βλέπω όπως θα με πει πατερή, ότι το πνεύμα είναι πρόθυμο, αλλά η σάρκα ασθενής, όπως το καμωμύριο. Όχι, και ρε, μάτε, μάτε, δεν πατέρε. Ναι, δεν μιλάμε, αλλά η σάρκα, είναι με το μοτόμα που πει στην κυρία. Σοφία, τι ακούσαμε λοιπόν, και ευθύς θα σου περάσω το πρώτο των ψαλμών, όπως σωστά το έπιασε. Φτάνει να το ζητήσεις. Μην τρως πασατέμπους εκκλησία για γιούλα. Άγιος ο Θεός, Άγιος κυρώνας και πάντας ερμαν. Άγιος ο Θεός, Άγιος κυρώνας και πέμπνης ερμαν. Άγιος ο Θεός, Άγιος κυρώνας και πέμπνης ερμαν. Σάρα γέννησε τη Μάρα. Μάρα γέννησε Μπουρδάρα. Μπουρδάρα γέννησε Παλαιοκρασάρα. Παλαιοκρασάρα γέννησε Χριστοδουλάρα. Χριστοδουλάρα γέννησε Μητσοτάρα. Μητσοτάρα γέννησε Καραμαλάρα. Καραμαλάρα γέννησε Νέα Δημοκρατιάρα. Μια κοντρή κοντρή παπάρα. Προς Μητσοτάκη επιστολή στο ανάγνωσμα. Προς Μητσοτάκη επιστολή πρόσχομαι. Κύριε Βάση. Κόψη μόνα τον εκπιώ. Ευλογητός ο Θεός ημών Μητσοτάκης, ο Δημιουργός νέων ιδεών. Άφαντες οι νέες ιδέες, μας έκατσαν χοντρή τάπα. Λούια, αλληλούια, 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 σκάσε Παρθένιε. Από την πράξη στην κυρία μας καταλαβαίνει. Νέες ιδέες στον τόπο μας, είπε πως θα μας φέρει. Ποιος να το φανταζότανε ότι θα μας τη φέρει. Και μείναν όλοι μας με τη φυλή στο χέρι. Το ψήμιο με τα Παρθενία. Σώσον Μητσοτάκη των λαών σου, φορολόγησαν τους Παρθενογιάννηδες. Κόψε τις κρουαγέρες σου, γιατί ο λαός σου στριμώκολα και στα υπουργεία σαν μαράς παλαιοκρασάς άναψα ρούντα, βενάκι, βλήτα, κουνουπίδια και λάχανο.
Μα κύλησε ο Κεντζερής και βρήκε το καπάκι, δε σ' άρεσε για γιούλο. Carpuzo clano por dosi fidanci.
Πορτοσύφη. Τσι. Πορτοπιάνο. Άστα, σπάς τη γλώσσα, σπάς. Λοιπόν, παπαλιά μου, ήρθα να σε επισκεφτώ. Γιατί ο Μακαρίτης ο άντρας σου, ο Χαρίλαος ο Χλεβολάκης, μάθηκε να πλέρωνε τα δυο γραμμάτια, έτσι αποθέσει 30.000 δραχμές. Και επειδή και αν πρέπει να πληρώσω κάτι χρέη στην αγροτική τράπεζα, ήρθα να σε πρέπει να παρακαλέσω να μου δώσεις του τραπέζου μας, ναι. 30.000. Ναι, κοπέλα, ναι, ναι, ναι. Και γιατί σας τα χρωστούσα στους χωριμένους στους χαριλόγους. Είσαι να αγοράσει από μένα κάτι άσερα και ένα γάιδαρο. Ο γάιδαρος, σώτρο, δεν πέτρος και χαριλό. Thank you.
Grandezze. Και δεν μου λέτε πως παρακαλώ κίνηση στην σαν τάση.
Γιάντα φορεί στην ταλέτα μαύρα ρούχα και Γιάντα χάθηκε μέσα στους τέσσερις τείχους. Εκατομμύρα. Εκατομμύρα, εκατομμύρα. Ιόλε, ιόλε. Κι αν είσαι φαντάρος, θα περάσει από το παρακάτω στρατόπεδο, θα σταθεί όξω από το μπαγόνι σου, θα ξανίγει και θα σκέφτεται. Επαϊμένη η αφράτη σύρα που από τον έρωτά της για τον άντραζη εθάφτηκε μέσα στους τέσσερις τείχους. Τα γατέμενε τα κόλπα σου. Εχαθήκετε ζωντανοί, όμως δεν ξεχνάτε να βάψετε το χιλάκι και τα ματάκια. Το κάνουμε το μέλλον έτσι! Εγώ δεν με επιστάμψα και εγώ συνεχίσει να λέω αυτό που σκέφτομαι. Εγώ δεν είμαι καμιά γυναικούλα και λέω αυτό που έχω μέσα στο μυαλό μου. Θα σας παρακαλώ μην καρύζετε. Δεν κατηγορείτε, δεν κατηγορείτε. Δώστε μου τα λεφτά μου και να φύγω. Δεν θα τα λεφτά σα. Δεν θα τα λεφτά σα. Δεν θα πάρω να σκοτώ την θρησκεία μου. Δεν έχω την ευτυχία να είμαι ούτε άντρας σου, ούτε αγωνιαστικό σου. Σε παρακαλώ μην μου κάνεις κόλπα. Δεν τα γουστάρω. Τα κόλπα. Θα καθίσουμε. Θα κάτσω. Τι θα φύγετε. Δώστε μου τα λεφτά μου και να φύγω. Δεν μιλάμε για ιδέα εγώ σήμερα. Πώς φύγετε. Δεν θα φύγετε όχι. 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 Μα είχα ένα άλλο κι άλλο θα το πάρει. Άκου να σκοτσερά μου να μου μιλείς καλύτερα. Ένας παιδιακητός. Ένας πρόσφυγος. Ένας καλύτερος πατέρας. Τι θα πει. Με ποιο δικαίωμα με βρίσκει πολύ, ε! Με βρίσκει, θέλει το κομμάτι! Και εσείς θα δείτε πως επειδή είστε γυναίκα, έχετε το δικαίωμα να βρίζετε χωρίς να τιμωρηθείτε. Έτσι θα φανείτε. Πολύ καλά, σας καλώ σε μαμαχία με πιστόλια. Θέλετε πως επειδή είστε καιρέ, πρωτιέ, συγκάλεσε σαν το πράγμα, θα το βοηθάει, θα έρθει τα πιθαρά. Είναι καιρός πια να θέμα. Εγώ δεν σηκώνω τέτοιες προσβολές. Γιατί εγώ με κριτικός και αυτά δεν τα σηκώνω. Εμείς οι κριτικοί ζούμε για μια τιμή και ένα καθαρό ούτε και δεν με ενδιαφέρει αν είστε γυναίκα. Θα τα πολύ καλά. Έλα, έγινε μια. Ο άντρας μου είχε κάτι πιστόλια. Πώς θα πω σας ακόμα να πω στην ευκαιρία σου πρώτη φάλαση. Ότι άλλο θα πάρει. Πάρε να φύγεις. Την καραπίνα φύγε! Θα την ξεσκίσω! Θα την ξαπλώσω πάμε σαν την όρμα! Δεν είμαι κι αν ένα μικρό όμως καρμάκι μου! Για μένα δεν υπάρχουν γυναίκες! Φοβούμενε. Γιατί ψέματα. Γιατί δεν ψέματα.
κεράμα από να σπώ. Το θέμα είναι ότι σαν το στελό που μου αρέσετε, καταλαβαίνετε. Μου αρέσετε. Είμαι σχεδόν ερωτευμένος μαζί σας. Μα ξέρω εμένα. Θα δείξω. Πετάθηκα και καταστράφηκα. Δεν πιάστηκα σαν το ποδικό με στην πάτα. Πυροβολήστε. Σκοτώστε με. Αυτό πάει καλή ώρα. Δεν κατέβει τα μεγάλη ευτυχία πάνε για μένα. Να αποφάνω και να φορώ τα όμορφα, όμορφα μάτια. Να σκοτωθώ από το πιστόλι που κρατούν εντάξει τα μεταξένια και να πω με κουτάλια στην Ελλάδα και τα λέω. Και ράβω άπασπο, είμαι ένας τίμιος άνθρωπος. Είμαι από καλό σόι. Έχω ένα εκατομμύριο δραχμές σε ό,τι πατομή. Έχω 150 πρόβατα, 90 έλεγες. Δυο με πάτε φράγους, γίνε στα γυναίκα μου, Γκοστί. Ξεβράκι, πάρε το πισινό σου.